Έτσι δεν είναι, Θάνο? Όχι μόνο το πόρισμα το ΕΟΦ, καταρχάς θα σας δείξω, αυτό είναι το πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο πόρισμα βγήκε το Γενάρη του 2013, αφού έχει μεσολαβήσει ήδη ο κύριος Αλμάς προς οι τέσσερις σειρές που μας είπε χθες ο κύριος Αλμάς. Αυτό είναι το δεύτερο πόρισμα. Αυτό είναι αυτό που μου λέτε είναι το πρώτο πόρισμα. Το πρώτο. Είναι από το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Από το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Ακολούθησε λοιπόν, έστειλε επιστολή ο κύριος Αλμάς, ζητώντας, αφού μίλησε για συγκάλυψη, βέβαια να αναφέρουμε ότι σε αυτό το πόρισμα, το πρώτο πόρισμα των επιθεωρητών υγείας, αναφέρονται λεπτομερώς ονόματα. Θάνο, να σας ρωτήσω κάτι. Έχεις ονόματα εκεί, στα χαρτιά που έχεις, έχεις τα ονόματα, όλα τα ονόματα εκεί είναι. Που συμμετείχαν στο συνέδριο. Λοιπόν, έστειλε την επιστολή στον κύριο Ράκιτζη, ακολούθησε το δεύτερο πόρισμα, αυτό που σας έδειξα αρχικά, το οποίο ετοίμασε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, όπου τι αναφέρει μέσα, αναφέρει και τα ονόματα των υπαλλήλων και των μελών των επιτροπών για την κοστολόγηση των φαρμάκων και των πρόεδρων των επιτροπών του Υπουργείου Υγείας που συμμετείχαν στο συνέδριο. Αναφέρουν βέβαια ότι οι επιθεωρητές υγείας έκαναν καλά τη δουλειά τους και κακώς ο κύριος Αλμάς παρενέβη στο έργο των επιθεωρητών υγείας. Αυτό να το αναφέρουμε. Και ακολούθησε το πόρισμα που, όπως είπατε και εσείς, αυτό είναι το πόρισμα του ΕΟΦ, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ειδικά μόνο για τις φαρμακευτικές εταιρείες. Να πούμε συνοπτικά πώς έχει το πράγμα. Γίνεται ένα συνέδριο το οποίο διοργανώνει ένας διεθνής επιστημονικός οργανισμός, ο οποίος διατηρεί παράρτημα και στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή μεσολαβούν τρεις εταιρείες, οι οποίες έχουν και ένα χαρακτήρα επιστημονικών ενώσεων, οι οποίες χρηματοδοτούνται τρεις εταιρείες από 7 φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες έχουν έδρα τη χώρα μας, πολυεθνικές και μερικές ελληνικές, με το ποσό των 49.000 ευρώ. Η Νοβάρτης σε αυτό το ποσό συμμετέχει με 25.000 ευρώ χορηγίες. Τα χρήματα αυτά από τις τρεις αυτές επιστημονικές ενώσεις πάνε στο παράρτημα του Διεθνούς Επιστημονικού Φορέα που υπάρχει στη χώρα μας και ο οποίος αναλαμβάνει ονομαστικά, αυτό έχει σημασία, ατομικά, να καλέσει διάφορους καθηγητές πανεπιστημίων, υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας, στελέχη μάλιστα του Υπουργείου Υγείας, για το συγκεκριμένο συνέδριο, το οποίο έγινε το 2012, το Νοέμβριο του 2012 στο Βερολίνο. Το σημαντικό που αναφέρονται σε όλα τα πορίσματα. Πάντως το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι από το πόρισμα προκύπτει ότι δεν ακολουθούθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες. Δηλαδή το να δηλώσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες τα συνέδρια και πώς γίνονται για να αναρτηθούν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, να καταλάβει και ο κόσμος ότι αυτό είναι μία περίπτωση και είναι ο τρόπος που κάποιες φαρμακευτικές εταιρείες προσεγγίζουν υπαλλήλους υπουργείων, γιατρούς και δεν ξέρουμε το μετά, γιατί σε αυτή τη φάση είμαστε στην έρευνα για το τι γινόταν μετά. Ακριβώς. Δηλαδή το μαύρο χρήμα δεν έπεφτε στα συνέδρια, αφού γινόταν η προσέγγιση με τις εταιρείες και τους γιατρούς και τους αρμόδιους. Στη συνέχεια, όπως μας λέει η Αμερικανική δικαιοσύνη, παίχτηκε ένας μεγάλος τζίρος, ένα μεγάλο παιχνίδι. Να σας πω, Νίκο, το είπαμε και χθες, Θάνο, η Νοβάρτης το 2008 τέταρτη στην κατάταξη της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα. Το 2012 ή 2013, αν θυμάμαι καλά, πρώτη. Παρά την κρίση, παρά τις μειώσεις της φαρμακευτικής δαπάνης, αυτό κάτι λέει, ότι οι άνθρωποι κάναν καλά τη δουλειά τους και έχουν και καλά φάρμακα. Και προκάλεσαν βέβαια και την Αμερικανική δικαιοσύνη να διερευνήσει το θέμα. Έλα, Θάνο, για άλλο πλούσε με τα χωρίσματα. Να σας αναφέρω τι δεν τηρήθηκε συγκεκριμένα. Για τους μεν υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι συμμετείχαν στο συγκεκριμένο συνέδριο μέσω των φαρμακευτικών εταιρεών και μέσω του Διεθνούς Επιστημονικού Φορέα που σας αναφέραμε πριν, όφυλαν να ενημερώσουν την υπηρεσία τους και να πάρουν άδεια. Δεν το έκαναν. Οι περισσότεροι εξ αυτών, εξ αυτών ήταν και μέλη επιτροπών κοστολόγησης φαρμάκων και μάλιστα κάποιο πρόσωπο ήταν και πρόεδρος της επιτροπής. Δεύτερον, δεν πήραν κάποια, με εξαίρεση ορισμένους, δεν πήραν εκπαιδευτική άδεια για το συγκεκριμένο συνέδριο και πήραν απλώς την κανονική τους άδεια και έφυγαν μόνοι τους και πήγανε
καλεσμένοι είναι από αποκαλυπτικά τις δράσεις των εταιριών. Είπε Στάνο, συγγνώμη, είπε πρόεδρος των επιτροπών του Υπουργείου Τιμολόγησης Φαρμάκου ότι ήταν κάποιος από αυτούς. Ναι, και πρόεδρος της Επιτροπής Τιμολόγησης των Φαρμάκων. Άρα και πολύ κοντά στην πολιτική ηγεσία. Και, είναι πολύ σημαντική ακριβώς θέση αυτή. Έτσι. Και τρία μέλη της Επιτροπής Κοστολόγησης. Είναι 11 μέλη η Επιτροπή Κοστολόγησης των Φαρμάκων. Από τα 11 μέλη τα τρία συμμετείχαν. Στάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προσθέσω και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπεις, Νίκο, όσον αφορά τις φαρμακευτικές εταιρείες. Ο ΕΟΦ μετά τον έλεγχο που έκανε του ζήτησε πίσω τα χρήματα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από μέρους τους, παρανόμως δηλαδή τα έδωσαν. Γιατί όφυλαν οι φαρμακευτικές εταιρείες να δηλώσουν ότι επιχορηγούν το συγκεκριμένο συνέδριο και να αναφέρουν και τα ονόματα των υπαλλήλων που συμμετείχαν. Μάλιστα. Πράγμα που δεν το έκαναν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο. Και έρχονται στην εκπομπή διάφορα πορίσματα και θα έχουμε και άλλα πορίσματα από την αρχή της επόμενης εβδομάδας, γιατί κυκλοφορούν. Και σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Έλα. Εγώ ότι μαθαίνω από τους οικονομικούς εισαγγελείς των ΣΔΟΕ που κάνουν τους ελέγχους ότι κάποια χρόνια η Νοβάρτης παρουσιάζει μηδενικούς ισολογισμούς. Όλα αυτά είναι. Πότε θα έχουμε διώξεις στην Αμερική.